ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς ο Κύριος. Δεν ήρθε για τους δικαίους, για τους αμαρτωλούς ήρθε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι μήνυμα ελπίδας, βεβαίας και ασφαλούς. Γιατί αν δεν φοβάσαι, αν πιστεύεις, αν προσεύχεσαι, αν δοξάζεις τον Θεό, αν ευγνωμονείς τον Θεό, τίποτα δεν είναι αδύνατον στον Θεό. Και τίποτα δεν είναι αδύνατον στον πιστεύοντα στον Θεό. Εκ της Ιερουσαλήμ θα έρθει σωτηρία. Από την Εκκλησία του Θεού του Ζώντος θα έρθει σωτηρία στην πατρίδα μας. Του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί και θα γίνει εμφανές σε όλους υπερπάντων των βουνών. Θα βλέπουμε να σειραίουνε τα έθνη οι λαοί και να λένε δίδαξέ μας Κύριε, εσύ δίδαξέ μας. Και εμείς μόνο θα βλέπουμε και θα δοξάζουμε τον Πατέρα μας τον ουράνιο. Δόξα Κύριε Θεέ μου, δόξα. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο ελπίδας. Δεν είναι Ευαγγέλιο απελπισίας. Δεν είναι Ευαγγέλιο απογοήτευσης. Είναι Ευαγγέλιο δόξης. Δόξης Θεού. Ευαγγέλιο πραγματικά που πρέπει να το πιστέψουμε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σώζει πάντα τον πιστεύοντα αυτόν. Ό,τι ανετήσετε εν το ονόματί μου, θέλει σας δώσει ο Πατέρας μου ουράνιος για να είναι πλήρης η χαρά σας. Το πιστεύεις? Δεν το λέω εγώ. Ο Χριστός το λέει. Και πιστεύουμε στον Χριστό. Μην απογοητεύεσαι, μην απελπίζεσαι, μην φοβάσαι, μην αγωνιάς. Ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας.